οι κριτές της είπαν ότι θέλουν να έχει έναν πιο αιχμηρό λόγο, βασικά να επιστρέψει στον αιχμηρό λόγο που είχε στην πρώτη περίοδο που ήταν εδώ πέρα στο My Style Rocks. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτή η επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις θα αρέσει τόσο πάρα πολύ στα κορίτσια. Έρχεται η Μαρία Παπαγρηγορίου. Μπανανάραμα, συγκροτηματάρα, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Φοβερό. Λοιπόν, πού πηγαίνεις? Πηγαίνω, είναι μια ωραία στιγμή, έτσι που την φαντάστηκα και θα ήθελα να την ντύσω έτσι. Αγοράζω σπίτι, πάνω υπογράψω τα συμβολέα, το σπίτι των ονείρων μου, manifest και τέτοια. Πραγματικά. Και πάω το μεσίτι μου να υπογράψω. Και μετά να πάμε κάπου να φάμε χαλαρά πολύ, κέντρο, να το γιορτάσουμε. Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη στιγμή. Βαθμολογήστε. Πιστεύω να πάμε κατευθείαν στη Σέβη. Ναι, να πάμε. Α, πάντα νιώθω άσχημα. Θα πρέπει να κρίνω τη Μαρία. Γιατί? Γιατί αν είσαι η μοναδική κοπέλα εδώ μέσα που σέβομαι στιλιστικά και βλέπω μπροστά μου και είσαι η μόνη και πάντα η άποψή σου μετράει. Οπότε, ξέρεις, κάπου πάντα νιώθω λίγο άσχημα. Θα σου πω γιατί το βάζω το 2. Γιατί επειδή σε έχω δει και με πολύ διαφορετικά look, πολύ διαφορετικές φούστες μάλλον, γιατί η φούστα σου είναι αυτό που με χαλάει εντελώς την όλη εικόνα, νομίζω ότι δεν σε κολακεύει αυτή η φούστα καθόλου και επειδή σε έχω δει με πιο στενές εφαρμοστές, πιο κοντές ή εν πάση πιο στενές που σου πάνε καταπληκτικά, νομίζω ότι αυτή η φούστα απλά δεν σε κολακεύει. Και δεν μου αρέσει και το χρώμα, δεν μου αρέσει το μαύρο πουκάμισο που απλά το έχεις έτσι χύμα απ' έξω, πάνω μάλλον πάνω από τη φούστα και μετά βγαίνει το τζάκετ, τι είναι αυτό, γυλαίκο, τι τζάκετ, γυλαίκο. Αυτός είναι ο λόγος που έβαλα το 2. Okay. Σέβη, καταρχάς, με αυτό που λες, δεν με κάνεις να νιώθω καλά και δεν εννοώ για τη βαθμολογία σου και την αιτιολόγησή σου, αλλά για το πρώτο κομμάτι. Γιατί αγάπη μου, είναι αλήθεια. Γιατί προσβάλλεις και εμάς. Προσβάλλω εσάς. Η Μαρία είναι μια κοπέλα η οποία έχει μια ιστορία. Δεν ήταν σωστό. Έχει γράψει ένα βιβλίο. Εγώ έτσι το είπα, δεν το είπα για να προσβάλλω κάποια άλλη κοπέλα. Όχι, απλά είπες είναι το μόνο άτομο που σέβομαι στιλιστικά, κάπως έτσι το είπες. Ναι. Αυτό που συγγνώμη, αλλά αυτό είναι που λες είναι λάθος. Είσαι με άλλα πόσα άτομα, τα οποία όλα είναι εδώ για να κάνουν αυτό που κάνει και η Μαρία και εσύ και εγώ. Δεν γίνεται να λες ότι είναι το μόνο άτομο. Δηλαδή, άμα σου έβαζα 4, θα σεβόσουν τη γνώμη μου και θα λέει, σέβομαι και τις Βανέσσας. Δεν λέω για το τι βάζεις εσύ, Μαρία, δεν θυμάμαι τι βαθμούς της έχεις βάλει. Δεν σεβόμουν την άποψή σου, απλά ένα 4 είναι κάτι που δεν έχουμε να σχολιάσουμε. Γιατί... Εντάξει, ένα 4 είναι μια βαθμολογία που απλά δεν έχουμε να σχολιάσουμε κάτι. Εγώ όταν ακούω... Γιατί υποτίθεται όταν βάζεις 4 σε μια κοπέλα, δεν έχεις να πεις κάποια λάθη για το look. Ωραία, εγώ όταν οπότε ακούω... σχολιάζουμε πάντα μια χαμηλή βαθμολογία. Κάνεις λάθος. Σχολιάζουμε και κάποιες υψηλές βαθμολογίες κάποιες φορές, αν όχι όλες. Okay. Όμως όταν ακούω μάλλον να λες... Μάλλον δεν έχεις παρακολουθήσει πολύ το παιχνίδι.
Όχι, κάνεις λάθος, μάλλον εσύ δεν το έχεις παρακολουθήσει, εγώ αλλά δεν θα σταθώ εδώ 6 εβδομάδες. Εντάξει, πριν το παιχνίδι από αυτές τις εβδομάδες, είχε πόσους κύκλους τα προηγούμενα χρόνια πάλι προβολή και τα έβλεπα, αν όχι, όλα τα περισσότερα, όσα προλάβαινα τουλάχιστον. Okay. Αυτό που λες απλά και εννοείται να συνεχίσετε αυτό, μη διακόπτω, είναι άσχημο. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αν δεν θέλει να μας σέβεται την άποψή μας ή τη στιλιστική μας άποψη με το ζόρι, δεν πειράζει. Αν δεν μας σέβεται, τελείως. Δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, μα το ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Αφού αυτό θέλει να κάνει, αυτό θα κάνει. Τελείωσε. Γιατί να με ενοχλήσει, δεν με ενδιαφέρει βασικά. Αυτό που ενδιαφέρουν είναι. Κάτι, Βανέσα. Έχει κάποιε γνώσει, έχει σπουδάσει. Σέβομαι εγώ τον εαυτό μου. Έχει γνώσει στιλιστικέ, έχει σπουδάσει. Σέβη μου, μπορώ αλλά... να σε διακρίνω. Έχει γράψει βιβλίο. Όχι, αλλά. Συγγνώμη, όχι. Δεν έχω γράψει βιβλίο. Άρα λοιπόν, βιβλίο. Μπορώ να σε συγκρίνω σένα με τη Μαρία. Όμω αυτό το παιχνίδι. Μπορώ να σε συγκρίνω, παιδί είναι... με σένα με τη Μαρία. Αυτό το παιχνίδι δεν μπορώ είναι ούτε για κάποιο στιλίστα, ούτε για κάποιον που έχει γνώσει. Έρχεται άλλο. Εγώ δεν το είπα για να προσβάλλω εσένα, ούτε κάποια άλλη κοπέλα. Το είπα. Προσβάλλομαι γιατί είπες ότι, γιατί είπες ότι σέβεσαι μόνο τη γνώμη της Μαρίας. Και πίστεψε με, αν το έλεγα κι εγώ, δεν θα έρθει ούτε σε σένα. Εγώ βασικά δεν θα εδώ το έλεγα ποτέ. Είναι χειρότερα και δεν εγώ έχεις δεν θα το έλεγα. Αυτό είναι το τι εσύ ανέχεσαι να λέει για σένα και τι δεν σε ενοχλεί, σε ενοχλεί, σε επηρεάζει. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μπορώ να συνεχίσω με τη Μαρία τώρα. Ένα λεπτό. Νικολέτα, τι θέλει να πει. Εχθές ή προχθές η Σέβη είχε πει στην Κατερίνα ότι είναι το μόνο άτομο που της αρέσει το στυλ και αυτά. Δεν είπα το μόνο άτομο, είπα μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτρια στυλιστικά. Αυτό είπα και το είπα. Είσαι η αγαπημένη μου παίκτρια. Ναι, αυτό είπα. Αυτό. Τι σχέση έχει τώρα αυτό που λες με το άλλο. Μα ούτε αυτό έχει να κάνει με αυτό που λες στη Μαρία. Αυτό που λες είναι άκυρο. Τι σχέση έχει αυτό που είπα στην Κατερίνα. Μα είπες κατάλαβες τι είπα τώρα στη Μαρία. Μα τη στιγμή, ναι, είπες ότι είναι η μόνη. Άλλο το μ' αρέσει μια κοπέλα στυλιστικά αυτό που βλέπω και άλλο αυτό που είπα στη Μαρία. Η Μαρία έχει κάποιες γνώσεις. Αυτό είναι ένα γεγονός, ναι, είναι ένα Μαρία, fact, ναι, η Μαρία, το οποίο δεν μπορούμε να το αναιρέσουμε. Ωραία, η Μαρία έχει γνώσεις, τις οποίες εσύ όμως ναι. Δεν ασπάζεσαι, δεν σου αρέσει το πώς δίνεται η Μαρία, γι' αυτό και την αφιλογίες με ένα. Ναι, είπα άλλο όμως, ότι κάθε φορά μου λένε να κρίνω τη Μαρία, δεν νιώθω πολύ άνετα, γι' αυτό το λόγο. Ακούς τι λέω ή δεν ακούς τι λέω. Δεν νιώθω ωραία όταν το λέει σε αυτό για τις συμπαίκτριές μου, ούτε για μένα, γιατί είμαστε υποτίθεται όλες εδώ για να κριθούμε και εγώ έχω κάνει λάθη και δεύτερον δεν είμαι στυλίστρια και δεν το έχω σπουδάσει. Οι σπουδές μου είναι τελείως άσχετες, ό,τι υποτίθεται ότι ξέρω, το έχω μάθει μόνη μου. Και επίσης, το να λες ότι κάποιος είναι ιστορία, οι ιστορίες τελειώνουν και πάμε για τις επόμενες. Εγώ δεν θα βάλω χαμηλότερη βαθμολογία από αυτήν που πιστεύω για να πάρω τηλεοπτικό χρόνο, ούτε υψηλότερη. Γιατί ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο κόλπο, 1-1 ή 1-2, για να πάρεις τηλεοπτικό χρόνο. Εγώ λοιπόν, όταν βάζω 1, όταν βάζω 2, όταν βάζω 3, όταν βάζω 4, είναι ο βαθμός που πιστεύω και ανά πάσα στιγμή μπορώ να τον αιτιολογήσω to the T. 3 είναι τώρα. Συγγνώμη, και μια τελευταία φράση. Δεν θέλω να υπάρχει ούτε ως υπόνοια, ούτε ως υπαινιγμός, το ότι έχω έρθει κοντά με κάποια κορίτσια και αυτό επηρεάζει τη βαθμολογία μου. Το ότι είναι κάποιες παίκτριες εδώ περισσότερο καιρό και βλέπω μια εξέλιξη, αυτό επηρεάζει τη βαθμολογία μου. Είναι αντίπαλές μου και στο προηγούμενο επεισόδιο που ρωτήθηκα γι' αυτό στην Έλλη είχα βάλει 2. Σε ποιους αναφέρεσαι, ποιος έχει κάνει αυτόν τον υπαινιγμό? Δεν μιλάω για άνθρωπο που έχει κάνει αυτόν τον υπαινιγμό. Μιλάω για την αναφορά που έγινε στο προηγούμενο επεισόδιο για το στρογγύλεμα στις άκρες. Αυτό το στρογγύλεμα στις άκρες. Θα τα πεις εκεί. Ναι. Οκ. Okay. 3 είναι ο μέσος όρος. Πήγαινε και πες τα όλα εκεί, Μαρία.